Από τη μία, ο καιρός που βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες εβδομάδες με τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε πρώτο πλάνο και από την άλλη τα μερομήνια. Πρόκειται για μια πανάρχια μέθοδο την οποία ακολουθούν οι περίφημοι λαϊκοί μετεωρολόγοι διαβάζοντας τα σημάδια της φύσης. Παρατηρούν λοιπόν τον καιρό του Αυγούστου για 12 ημέρες, εκ των οποίων κάθε μία αντιπροσωπεύει τον καιρό των επόμενων μηνών. Από τα ζώα, τα φυτά, πότε ανθίζουν, τα σημάδια είναι πάρα πολλά. Τα σημάδια που παρακολουθώ εγώ πρωί-πρωί πριν να βγει ο ήλιος στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, είμαι από κάτω στην παραλία. Είναι ένα σημάδι, είναι τα ψάρια του αφρού. Τη μέθοδο των μερομηνίων κατέχει πολύ καλά ο Μιχάλης Γεροντής, ο οποίος την χρησιμοποιεί για να διαβάζει τον καιρό περισσότερο από 30 χρόνια. Την κακοκαιρία ελπίδα την είχε δει να έρχεται ο λαϊκός μετεωρολόγος, ενώ όπως ο ίδιος προβλέπει, τα χιόνια δεν σταματούν εκεί, αφού δεν αποκλείται λευκές μέρες να δούμε και τον Μάρτιο. Ένα στοιχείο της φύσης που μου δίνει τη διάρκεια του χειμώνα, ένα ζώο από το ζωικό κόσμο, είναι το μυρμήγκι. Έχω δει μυρμήγκια, βέβαια, μυρμήγκια και έχουν βγάλει φτερά. Αυτό δεν το έχω δει φέτος, που σημαίνει ότι έχει διάρκεια πολύ ο χειμώνας. Φέτος δεν μπορεί να μην έχει πολύ διάρκεια. Δηλαδή μπορεί να μην έχει το Μάιο ή τέλος Απριλίου βροχή ή τον Ιούνιο καμιά, κανένα κρύο φαινόμενο. Για το Πάσχα πιστεύω πως θα τη βγάλουμε με ελαφρές συνδευσές. Τα μερομήνια αμφισβητούνται από την επίσημη μετεωρολογία, η οποία υποστηρίζει ότι μακροχρόνιες προβλέψεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στην Ήπεθρο, όπως γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Έχω προβλέψει 5 κάψονες το φετινό καλοκαίρι με αρχή τον Ιούνιο. 2 τον Ιούνιο, 2 τον Ιούλιο και ένα κάψωνα μέσα στο 15 Αύγουστο. Πάντως, αν οι παραδοσιακοί μετεωρολόγοι επαληθευτούν, φαίνεται πως θα έχουμε βροχές ακόμη και μέχρι τις αρχές Μαΐου.